αληθώς προς Θεόν την ψυχήν ανεπτέρωσας και άσκηση Άγιε, τας αισθήσεις εκάθυρας και τες απάρθεις ευχές πανόλβιε, της αθανάτου ζωής ηξίωσε. Ω εγκαλόπισμα ασκητών αείδη μεσε ο Χριστός, χαίρον υπεδέξατο εις τας αείλους μονάς. Κατ'
αυταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογήτως η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελέος Σου εφήμας, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Κύριε, καταφύγει, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε, φύγον διδαξόν με, του πίν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως. Παρά Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Ευθύμησον Υιού Κοδίνουσα, ότι επλήθυνες η τέκνα ανηρεπιθυμίων το πνεύμα. Ευσεβία φυτεύσας, εγκρατεία εχθρεύσας, εις αρετών τελειότητα. Τες αυτοικεσίες Χριστέ ο Θεός, ειρήνευσον την ζωή. Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, μέχρις εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, μέχρις ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, Αγίου υπό τούτου και των
μεταπίστως ευλαβίας και φόβου Θεού αισιόντων εν αυτόν, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Μέλ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμεν. Μέλ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών, του Τιμίου Πρεσβυτέριου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών ιερών πάσης αρχής και εξουσία, εν αυτόν και του Φιλοκρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσημονης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των αντιπορούντων, νοσούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ τουριστίνη ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, εν τα πάντως των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντώνει το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα τα ανταποδότης αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα τα νόσου. Το λυτρούμενο φορά στη ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέγχει εκτιρμής. Τον επιπλώνταν εν αγαθή στην επιθυμία σου, αλλά και ανησύσεται όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ιδραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και ελεημόν ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυένεος. Ουκ εις τέλος οργισίσεται ουδέης στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σανομίας ημών επίησε ημί, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδω και νημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτού. Καθώς απέχουσι ανατολέ αποδειδμών, εμάκρυνα φημών τα σανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, οχτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνής διωτικούς έσμε. Άνθρωπος ο συγχόρτασε η μέρα αυτού, ο σιάθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήρθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε την το τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από τους αιώνων και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς τη διαθήκη, ότι αυτοί το θεονόψονται. Μακάρι ρινοποιεί ότι αυτοί οι Θεού πληθύσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν έστει βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ανηδίσωση ημάς και διώξωση κύπωση, πάπον ηρωρήμα καθημό ψευδόμενο, ένε και εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τιμιός εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Ασίου αυτού. Εφραίμου
σοφία, ο θήν, δεύτε προσκυνήσομεν και προσβέψομεν Χριστό. Σοφούς τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Σπεύσομεν τον Γολγοθάν προσκυνήσεν τον Σπηλαίους μικρού και δοξάσαμεν Χριστόν τον υπεράγαθον εσταυρωμένον βήμας εκβόντες ταπεινός επάκουσον οικετών σου θερμον δεήσεων σώτερ και πέμψον πάση θείον έλεος. Ανεγία του πράγματος χαρίτουτε τη συναγία εικόνα λίκα φυτό εντρίμης Θεότο και Αγίο εισιδωρήτησα κατασπαζόμενη πίστος εκβόμεν μυστικός θεραίος όνε την πέτρα η αγκλονή το Υιόσο τους κλανουμένους ημιδόλωσο την Αγίαν μορφήν σου κατασπαζόμενη εν εισιδώρων Αγίων λυκαβητού το ναό, Παναγία των ευχών Θεογεννήτρια, σε δισοπούμεν ευλάβος, τα σημών ευχάς τα χει προσάγαγε το Υιός σου, πληρούτη πάντων δεήσεις, ως ευαποδέκτον θυμία μου. Γέγονας ποιμήν Θεόφρον και τα πρόβατα τα ενερήμω τα λογικά του Σωσίους επίμανας καθοδηγήσας εις μάνδραν ουράνιον και διαθρέψας αυτούς τροφή θείας πίστεως
Πατερός Ιησύ, δωρε Θεοδόξαστε, ηγέτευε Χριστόν υπέρ των δούλων Σου. Μεγανέ βρατό, Υχίος Χριστίσε των πρόμαχων, των εξηγύπτου αυλοφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσον δεκείου καθήλες την δύναμη και νομερίου το θράσος κατέβαλε, ότος Άγιε Χριστόν τον Θεόν ηγέτευε, δωρήσεστε ημιν το μεγά έλεος. Μεγανέ βρατό εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσου λιέου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ηγέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγά έλεος. Oh, yeah.
Χίσονται όσοι εν δόξη. Άσατε το Κύριο άσμα κενό. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο Θεός ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψε είναι τις καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως, της δόξης του Θεού, εν προσώπω Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων, ένος τρακίνης σκέπαση, να υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών εν παντή θλιβόμενοι άλλους στεναχωρούμενοι απορούμενοι άλλου καξαπορούμενοι διωκόμενοι άλλου καγκατελειπόμενοι καταβαλόμενοι άλλου καπολύ. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τι περιφέροντες είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τι ημών φανερωθεί. Αι γαρημίσι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησού είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή αρχήμων, ώστε ο μεν θάνατος εν εμήν ενεργείται, η δε ζωή εν ημήν, έχοντες δε το αυτοπνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα δύο ελάλησα και εμείς πιστεύομαι δύο και λαλούμεν, ειδόντες ότι ο γύρος των Κύριων ήσουν και είμας Ιησού εγερή και παραστήσεις ειν ημίν. Τα γάρ πάντε δήμας είναι η χάρις πλέον άσασα δια των πλειώναν την ευχαριστίαν περισσεύσει. Επιτόπου παιδινού και όκλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήρθε ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτών και οι οκλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων και πάσο όκλος εζήτη άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και για το πάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού μακάρι οι πεινώντες νυν ότι χορταστήσεστε μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε μακάρι εστέ όταν μισήσεις είναι μας οι άνθρωποι και όταν αφορήσεις είναι μας
και ονειδήσωση και εκβάλλωση το όνομα ημών ως πονηρών ένεκα του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και συρτήσατε τη δούγαρο μισθός πολύ. Εξ όλης της τυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σε πάθουσον και ελέησον. Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, δεόμεθα σε πάθουσον και ελέησον. Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Έτι δε και υπέρ υγείας και αναρρώσεως του δούλου του Θεού Αθανασίου, υγείας και βοηθείας και πάντων των παρακολουθούντων και προσευχομένων εν τη ιεράθεια λειτουργία ταύτη μετά των οικείων αυτών, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών. Ελέησον, Κύριε, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε κατηχουμένοι το Κύριο επίστη υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμων. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησε, κατηχήσε αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψε αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός του συγχάρητη, κατηχούμενη τα κεφαλάσιμα, το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνημιδοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές, όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μην της των κατηχουμένων ως η πιστή, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξο, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία, όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, ουδής άξιος το Σύμφωνο. Αμήν. Σαρκικές αγαπημένες και δονείς προς αγαπημένες.
τρία. Oh.
πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού θυσιόντων εν αυτό, Κυρίου Δεϊκόμεν. Από πάση θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτη, την ημέρα πάσαν τελεί αναγκήν, ειρηνητήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρία της όμεθα, άγγελων ειρήνης, εις των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρία της όμεθα, συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρία της όμεθα, τα καλά και τους αφαίρους θεσμικές ημών και ειρήνη των κόσμων, παρά του Κυρία της όμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρία της όμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα να πέσχει τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης ενδόθου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Κατά εξιδιά των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, σύντα Παναγίω και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως σε φωτός θεών αληθινό, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού πιθέντα, ομοούσιο το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το δημάς του ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ τον ουρανό και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροφήσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιώ το εκ του Πατρός παρεμβόμενο το Συ Πατρί και Υιό Σε προσκυνούμενο και Συ δοξαζόμενο το λαλίσσα διά των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογών εμβάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβουν προσκομεν την Αγία
Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων See you.
ακράντου, υπέρ ευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρία. Το κυρίω τη σώμα, το άγγελο ειρήνη, πιστό, αμυγό,
φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το Κύριε τη σώμεθα, συγγνώμη και άφηση των ματιών και των πλημελημάτων ημών, παρά το Κύριε τη σώμεθα, τα καλά και συμφέροντα τη θητεία ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά το Κύριε τη σώμεθα, των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανή εκτελέσει, παρά το Κύριε τη σώμεθα, χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώτινα νεπές και τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισόμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσων τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα Κύσου ως και παλώσιμον το Κυρίο κλείνομεν Παναγίω και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Τη 20η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Ευθυμίου του Μεγάλου. Αυτός ο Όσιος Πατήρ ημών και Μέγας Ευθύμιος έζησε στα χρόνια του βασιλέως Γρατιανού κατά το έτος 377, καταγόμενος από την Μελιτινή που βρίσκεται στην Αρμενία, Υιός γονέων ευσεβών και πιστών, οι οποίοι ονομάζονταν Παύλος και Διονυσία. Και όπως ο πρόδρομος Ιωάννης γεννήθηκε από στήρα μητέρα, έτσι και ο Όσιος αυτός Ευθύμιος γεννήθηκε από στήρα και έλαβε το όνομα Ευθύμιος από τον Θεό προτού να συλληφθεί. Επειδή δηλαδή οι γονείς του παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει τέκνο, γι' αυτό και τους δόθηκε φωνή υπό Αγγέλου που έλεγε «Να ευθυμούν και να χαίρονται» ή μάλλον «Να ευθυμούν και να χαίρονται όλοι και όχι μόνο οι γονείς του, διότι μαζί με τη γέννηση του παιδιού θα καταληθεί κάθε αίρεσης και κάθε ειρήνη θα χαριστεί στην Εκκλησία του Θεού». Γι' αυτή λοιπόν την αιτία ονομάστηκε Όσιος αυτός Ευθύμιος. Αφού λοιπόν πέθανε ο πατέρας του Αγίου,
προσφέρθηκε όσιος από τη μητέρα του στον Ευώτριο, τον επίσκοπο της Μελιτινής, από τον οποίο συναριθμήθηκε στο τάγμα των κληρικών, δηλαδή έγινε αναγνώστης. Επειδή όμως αποδείχθηκε ικανός στην παιδεία των ιερών μαθημάτων και υπερέβαλε όλους τους εναρέτους στην αύξηση της ασκήσεως και της αρετής, για τον λόγο αυτόν αναγκάστηκε να χειροτονηθεί πρεσβύτερος και να δεχθεί την προστασία και την επιμέλεια των ιερών ασκητηρίων και μοναστηρίων. Όταν έφτασε στην ηλικία των 29 ετών, πήγε στα Ιεροσόλυμα και συγκατοίκησε με τον Όσιο Θεόκτιστο σε ένα σπήλαιο το οποίο βρισκόταν στο βουνό. Εκεί κατοικώντας ο Όσιος, πολλούς ανθρώπους ελευθέρωσε και θεράπευσε από φοβερά πάθη και ασθένειες. Λέγεται δε ότι και ο Όσιος αυτός από πολύ λίγα ψωμιά έθρεψε 400 ανθρώπους, οι οποίοι ήλθαν στο μοναστήρι. Και όχι μόνο αυτός έλυσε τη στήρωση της μητέρας του και γεννήθηκε, αλλά και άλλες στήρες και άτεκνες γυναίκες απέδειξε γόνιμες και πολύτεκνες με την προσευχή του. Αυτός άνοιξε τις πύλες του ουρανού, όπως και ο Μέγας Ηλίας, και έφερε βροχή και με αυτήν θεράπευσε τη γη, η οποία έπασχε από ακαρπία. Αυτός φανέρωσε ακόμη την εσωτερική λαμπρότητα της ψυχής ως στήλος του πυρός, τον οποίο είδαν οι παρευρισκόμενοι όταν λειτουργούσε στην Αγία Τράπεζα σαν μία φλόγα όλος, ότι κατέβηκε από τους ουρανούς τον καιρό που τελούσε ο Άγιος την ανέμακτη θυσία και έλαμπε τον Όσιο μέχρι που τελείωσε ο καιρός της ιερουργίας. Απόδειξη όμως και σημείο της τελείας καθαρότητος και αγνίας του Οσίου αυτού εστάθη το να βλέπει νοερά με το διορατικό όμα της ψυχής τις διαθέσεις και καταστάσεις των ψυχών εκείνων που πλησίαζαν για να μεταλάβουν τα άχραντα μυστήρια. Δηλαδή ποιος μεταλαμβάνει με καθαρά συνείδηση, ποιος με μολυσμένη. Και όταν έφτασε στο 97ο χρόνο της ζωής του, προς Κύριον εξεδίμησε. Ήταν ως προς τη μορφή του προσώπου χαρούμενος, ως προς το χαρακτήρα της ψυχής ήταν ευκολοπλησίαστος και απλός. Ως προς το χρώμα ήταν άσπρος και ως προς το μέγεθος και το ανάστημα του σώματος ήταν ευπρεπής και σεμνός. Είχε τις τρίχες άσπρες και το γένιο μακρύ ως τους μυρούς του. Λένε ακόμη για τον Άγιο αυτόν ότι όταν ένας μοναχός επρόκειτο να πεθάνει, ο οποίος εθεωρείται από πολλούς ως προς τα εξωτερικά φαινόμενα ότι ήταν συνετός και εγκρατής και άγιος, ενώ μέσα στην καρδιά του ήταν ακόλαστος και ακρατής, επειδή συγκατέβαινε και γλυκαινόταν στους αισχρούς λογισμούς, όταν λέει ο μοναχός αυτός επρόκειτο να πεθάνει, έβλεπε ο μακάριος Ευθύμιος έναν άγγελο που κρατούσε ένα κοντάρι με τρία δόντια και με αυτό έβγαζε βία την ψυχή του αθλίου εκείνου μοναχού. Και ευθύς άκουγε και φωνή η οποία φανέρωνε τις κρυπτές και αισχρές του αποθανόντος σκέψεις. Η θεία φωνή που άκουσε ο Άγιος έλεγε τα εξής, όπως αναφέρεται στον ενεκτάσι βίο του. «Όπως η ψυχή αυτή δεν με ανέπαυσε ούτε μία ημέρα, έτσι και εσύ μη σταματήσεις να την κατασπαράτης και να την τιμωρείς σκληρά». Σημείωσε ότι σε αυτόν τον Μέγαν Ευθύμιο αναφέρονται και άλλα πάρα πολλά θαυματουργικά στοιχεία. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Βασιλίδης την γαστέρα ραγής τελειούται, ο Άγιος Μάρτης Βάσος τα σχήρας τιμηθείς τελειούται, ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος Πέληξη τιμηθείς τελειούται και ο Άγιος Μάρτης Ευθύχιος Ιστρία διαιρεθείς τελειούται. Αυτοί οι ανωτέρω τέσσερις μάρτυρες ήταν κατά τους χρόνους του βασιλείου Διοκλητιανού κατά το έτος 298, έχοντας πολύ πλούτο και μετέχοντας τη σύγκλητο του βασιλιά. Προσήλθαν στην πίστη του Χριστού και έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα επειδή είδαν τον Επίσκοπο Θεόπεμπτο που ο Ανδρείος υπέμεινε τις δοκιμασίες και τα μαρτύρια από τους απίστους και έκαμνε θαύματα με τη δύναμη του Χριστού. Συκοφαντήθηκαν λοιπόν στο βασιλιά και παρουσιάστηκαν μπροστά του και πρώτα τους αφαιρούν τις ζώνες, που φορούσαν ως σημείο της αξίας τους κατόπιν δέχεται ο καθένας διάφορα τέλη της ζωής. Ο μεν Άγιος Βάσος έφτασε στο τέλος αφού τον έβαλαν μέχρι τον μυρό μέσα σε ένα λάκκο και του έκοψαν τα χέρια και όλο το σώμα. Ο Άγιος Ευσέβιος ετελειώθη αφού κρεμάστηκε κατά κέφαλα και κόπηκε κομμάτια με τα τσεκούρια. Ο δε Άγιος Ευτύχιος αφού τεντώθηκε βία σε τέσσερις πασάλους και σε τρία μέρη διαμερίστηκε, έλαβε το μακάριο τέλος. Ο δε Άγιος Βασιλίδης τελείωσε τη ζωή του αφού του έσκησαν την κοιλιά με μαχαίρι και έτσι έλαβαν και οι τέσσερις τους στεφάνους του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ινά, Πεινά και Ρημά. Αυτοί οι Άγιοι τρεις μάρτυρες ήταν από μία χώρα που βρίσκεται στο βόρειο μέρος.
αφού συνελήφθηκαν από τους ειδωλολάτρες βαρβάρους, παρουσιάστηκαν στον άρχοντα της χώρας, ο οποίος, βλέποντας τους μάρτυρες να ομολογούν τον Χριστό, τους κατεδίκασε να τελειώσουν τη ζωή τους με το κρύο. Δέρνονται λοιπόν οι Άγιοι από ξύλα όρθια, τα οποία τοποθετήθηκαν στη μέση του ποταμού τον καιρό του χειμώνα. Όταν και αυτό το φύση ευκίνητο και ολισθηρό νερό δεν διαφέρει σε τίποτε από τα ακίνητα και βαριά σώματα, όντως όλος παγωμένο. Έτσι λοιπόν έλαβαν του μαρτυρίου το Στέφανον και ετελειώθησαν. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του μακαρίου Πέτρου του Τελών. Επειδή όμως ήταν πολύ άσπλαχνος και ανελεήμων, γι' αυτό έλαβε επωνυμία και ονομαζόταν από όλους Τσιγκούνης Φιδωλός. Μία φορά όμως ένας φτωχός πήγε σε αυτόν δοκιμαστικά και φορτικά και ζητούσε ελεημοσύνη. Ο δε Πέτρος θυμωμένος άρπαξε ένα ψωμί από τα ζεστά ψωμιά που του είχε φέρει ο φούρναρης και το έριξε σαν πέτρα στον πτωχό. Ο πτωχός άρπαξε το ψωμί και έφυγε. Δεν πέρασαν δύο μέρες και ο Πέτρος πέφτει σε μία βαριά ασθένεια και στην ασθένεια βλέπει τον εαυτό του που ζητεί το να δώσει απολογία για όσα έπραξε. Κατόπιν έβλεπε ότι εκεί ήταν και μία ζυγαριά, όπου έβλεπε ότι στο αριστερό μέρος της συγκεντρωνόντουσαν μερικοί μαύροι και τοποθετούσαν τις κακές του πράξεις, ενώ στο δεξιό μέρος της ζυγαριάς έβλεπε μερικούς άνδρες αστραποφόρους και ωραίους στο πρόσωπο, οι οποίοι δεν έβρισκαν κάποιο καλό να βάλουν για να έχει το ίδιο βάρος με το αριστερό, παρά μόνο εκείνο το ψωμί που έριξε εναντίον του πτωχού. Όταν είδε αυτά, ο Πέτρος ήλθε στον εαυτό του και μόλις σηκώθηκε από την ασθένεια, μοίρασε στους φτωχούς όχι μόνο όλη του την περιουσία, αλλά και αυτά τα ίδια του τα ρούχα που φορούσε, τα έδωσε σε ένα πτωχό. Επειδή όμως είδε στο όνειρό του τον Χριστό που φορούσε τα ρούχα εκείνα που έδωσε, γι' αυτό ο Μακάριος πούλησε και τον ίδιο του τον εαυτό και την τιμή την έδωσε στους φτωχούς. Μάλιστα, πούλησε τον εαυτό του σε ένα αφεντικό που ήταν ως προς την τέχνη χρυσοχώος. Επειδή όμως κατόπιν έβλεπε ο Μακάριος ότι θα γινόταν γνωστός ποιος είναι, γι' αυτό θέλοντας να φύγει από το σπίτι του αφεντικού του, είπε στο θυδρορό που ήταν κουφός και βουβός: «Εν ονόματι του Χριστού, άκουσέ με και άνοιξε την πόρτα». Και ότου θαύματος αμέσως ο πριν κουφός και βουβός μιλούσε και άκουγε. Τότε βγαίνοντας έξω έφυγε και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί πάλι, αφού ανεχώρησε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και ανεπάφθηκε εν Κυρίω και ταφιάθηκε στην τοποθεσία που ονομάζεται του Βοός σε δικιά του κατοικία. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτυρας Ζαχαρίας, ο μαρτυρήσας εν τες παλαιές πάτρες της Πελοποννήσου κατά το έτος 1728-22, τα σκέλη σχιστής τελείωτε. Αυτός ο νέος αθλητής ήταν από την επαρχία του Αγίου Άρτης, ο οποίος εξαιτίας κάποιου γεγονότος που είχε συμβεί, αρνήθηκε το Χριστό και έγινε Τούρκος. Έπειτα πήγε στην Παλαιά Πάτρα, καθώς ήταν γουναρά στο επάγγελμα, άνοιξε εργαστήριο και εξασκούσε την τέχνη του. Είχε δε κρυφά το βιβλίο που ονομάζεται «Αμαρτωλών Σωτηρία» και διαβάζοντάς το συχνά έφτασε σε άκρα μετάνοια, κλαίγοντας για τις αμαρτίες του και ζητούσε από τον Κύριο να του χαρίσει το μαρτύριο. Έτσι λοιπόν πήγε σε ένα πνευματικό, ο οποίος ήθελε να τον προετοιμάσει για αυτό το λόγο. Τότε του είπε ο πνευματικός να εξομολογηθεί όλες τις αμαρτίες που έπραξε ως άνθρωπος σε όλη του τη ζωή. Και αυτός, αφού σηκώθηκε και στάθηκε με δεμένα τα χέρια όρθιος και εξομολογήθηκε με τα κατάνοιξη όλα του τα αμαρτήματα, βρέθηκε τόσο καθαρός, εκτός από την άρνηση που ήταν άξιος για ιεροσύνη. Ο πνευματικός πάλι ως πρακτικός και φρόνιμος ξαναδοκίμασε το τέκνο, αλλά βλέποντας τον πόθο, συμφώνησε. Ο δε ευλογημένος Ζαχαρίας χαμογέλασε. Και μετά, επειδή επέμεινε ο πνευματικός, αφού κατσούφιασε λίγο και αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς του, γιατί δεν φοβόταν τα μαρτύρια, έλεγε: «Θαυμάζω, πνευματικέ, την τόση φρόνηση που έχεις, να κάθεσαι να μου λες τα λόγια των μωρών παιδίων. Εγώ έχω τον εαυτό μου αφιερωμένο στο Χριστό και είμαι διατιθαμένος να πάθω τα πάντα». Τότε ο πνευματικός δόξασε στο Θεό που στάλαξε σε αυτόν τη χάρη του. Και διαβάζοντας προς αυτόν εξηλαίωση ευχές, σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, τον μοίρωσε και του μετέδωσε τα άχραντα μυστήρια. Και αφού τον δυνάμωσε με την επουράνια τροφή και τον εξόπλισε με τα πνευματικά άρματα, διάβασε στίχο και διάβασε μαζί παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκη. Έπειτα τον ευλόγησε σφραγίζοντάς τον με το σημείο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και έδιωξε δίδοντας την παραγγελία να μην μεταχειριστεί με βρισχές τη θρησκεία των Τούρκων. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
Τότε, αφού ασπάστηκε τη δεξιά του πνευματικού, ο Ζαχαρίας πήγε στο εργαστήριό του και πρώτον πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και τα έδωσε στους φτωχούς, κρατώντας μόνο 5,5 γρόσια και 2 παράδες. Έπειτα πηγαίνει και δίνει το κλειδί του εργαστηρίου στον οικοκύρη μαζί με το ενίκιο και αμέσως ορμά στον δικαστή της πόλεως, λέγοντας δεξιά και αριστερά στους χριστιανούς που συναντούσε στο δρόμο. «Συγχωρήσατε με, αδελφοί μου, και ο Θεός θα σας συγχωρήσει». Συνάντησε δε στο δρόμο και ένα φτωχό παιδί που δεν είχε ζωνάρι και αμέσως βγάζει ένα μεταξωτό ζωνάρι με το οποίο ήταν ζωσμένος και του το δίνει. Δίνει και ένα παρά και αγοράζει λίγο σχοινί και δένεται. Μετά από αυτά ανεβαίνει στο δικαστή και μπαίνοντας στο όντα του λέει: «Πολλά τα αίτη, αφέντη μου. Ο δε δικαστής, επειδή τον γνώριζε, καθώς του έραβε τις γούνες του, του λέει: Και πού είναι το σελάμι σου, Ζάβαλι Μεμέτη, διότι έτσι τον ονόμαζαν? Έλα επάνω, κάθισε, πες μου τι έπαθες». Ο δε Ζαχαρίας του λέει με ειλικρίνεια μεγάλη και τόλμη: «Εγώ Μεμέτης δεν είμαι, αλλά Ζαχαρίας. Και επειδή γελάστηκα και αρνήθηκα τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, που πίστευα από γεννήσεώς μου και δέχτηκα την δική σας πίστη στην κρίση σας, για αυτό τον λόγο τώρα που ήλθα στον εαυτό μου, αναγνώρισα πως γελάστηκα και ήρθα πάλι στην κρίση σας για να αρνηθώ την πίστη σας και να ντυθώ τον Χριστό μου που αρνήθηκα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πάρε τότε τα χρήματα και στείλε τον μουζούρι σου στον Χαρατζή να μου πάρει ένα χαράτζο χάρτη για να αναγνωρίζομαι και εγώ πως είμαι ραγιάς του πολυχρονεμένου βασιλιά μας, όπως και οι υπόλοιποι αδελφοί μου χριστιανοί». Ο δε δικαστής άρχισε να του λέει: «Παιδί μου Μεμέτ Πασά, αν σου συνέβη καμία συμφορά και έχασες το νου σου, εγώ είμαι έτοιμος να συγκεντρώσω τους αγάδες και να σου δώσω αρκετή βοήθεια. Μόνο φανέρωσέ μου την καρδιά σου». Ο μάρτης απεκρίθηκε: «Εγώ, αφέντη μου, πούλησα όλα μου τα υπάρχοντα και τα έδωσα ελεημοσύνη και δεν έχω ανάγκη από χρήματα». Ο δικαστής του λέει: «Άλλο δεν συμβαίνει παρά είσαι μεθυσμένος». Ο μάρτης αποκρίνεται: «Να μη μου ευωδώσει ο Χριστός την επιθυμία της καρδίας μου, πίστεψέ με ότι έχω 3 ημέρες που δεν έβαλα στο στόμα μου ούτε ξερό ψωμί, ούτε νερό, ούτε τον συνηθισμένο καφέ. Αλλά όμως αιτία που το κάνω αυτό δεν υπάρχει παρά εκείνη που σου είπα στην αρχή. Γι' αυτό πάρε τα χρήματα που έβαλε πάνω στον πεσταχτά σου για να τα στείλεις να πάρεις το χαρατζοχάρτη μου». Τότε, βλέποντας ο δικαστής το αμετάθετο της γνώμης του, τον έστειλε με έναν τζοχαντάρι του στον άρχοντα της πολιτείας, γράφοντας του όλη την υπόθεση. Και αφού παρουσιάστηκε και εκεί ο μάρτης, είπε απαράλλακτα τα ίδια που είπε και στο δικαστή: «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, έβραμεν πίστην αληθήν, αδιαίρετον τριάδα προσκυνώντες, Κύριε, δόξα Σοι. Άγγελα, που σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε, ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημάν, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και η Παρθένου Μαρίας και πάντως στον Αγίον Αμήν. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκέη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγία, ευλογήσον. Ευλογώσας, Κύριε και Αγιά σου, τους εμπισυμπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μίαν καταλήπηση μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους είναι μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάν δωρήμα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του Πατρός το φώτο. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσύνη στην αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, Δημητρίου Ιερέως και όλων των Πατέρων των Αγίων Ισιδώρων, Δημήτρα Σταυρούλα Νικόλα, Μαρία Κατερίνη και Τέκνα, Άννας Γεώργης, Ευαγγελία και Τέκνα Αντώνιος, Κατερίνη και Τέκνα, Ηρακλής Αρετή και Τέκνα, Γεώργιος Σταματίνα, Σωτήριος Αποστόλης Αναστασία Βασιλική, Γεώργιος Κωνσταντίνα Κατερίνη, Μαρίας Απόλλωνας, Υγείας και Βοηθείας, πέρα αυτών υπομένων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσαν πόλην και χώραν από όργης λιμούλιμων σεισμών κατά φωτισμού πύρος μαχαίρος επιδρομής αλλοφύλων ευθύνων πολέμου και μήτου των άτρων και υπέρ του ηλένου μνήμου και διάλεκτου ηλένου στρακαθών και φιλάνθρωπων των το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νότου καθημένου κινουμένου και ρίσασε ημάς εν της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς ιδεόμεθα και υπέρ τους ακούσε κυρίων και πιάνε φωνήσεις δέησες ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης
και των ενθαλάσσιων μακράν και ήλιος, ήλιος γένουμι δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέη ημών τάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Ειρήνη πάση το πνεύμα της κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν δέσποτα πολυέλεε Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες Παναχράντου και Παναμά Μαγιές Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού τη χάρη του του Πανεγίου και Ζωοδόχου Τάφου προστασίες των Τιμίων Θείων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσείες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου και Καθηγητού του Σερήμου, που και την Ιεράν Θεία Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων Ευφρόσδεκτων, πίσων τη δέησιν ημών δώρηση μη την άφηση, των παραπτωμάτων ημών σκέπασον ημάς, εν τη σκέπη των τερίγους από δύο ξενοφήμαν, πάντα εχθρών και πολέμην, ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε ελέησον, και τον κόσμο σου άπαν και σώσον τα δικάσιμα, σαγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Θεοτό και Παρθένες. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη, σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι τη σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήστε στους πέντε άρτους εν τη ερήμου και τους εξ αυτών πέντε της κυλίους άνδρας κορτάσεις, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθαιναν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη εν της οίκης των εορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων πλούσι επτόκευσαν και επίνασαν ιδέμ εξητούντες των Κύριων ούκελα το θύσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι εκτόγευσαν και επίνασαν ιδέ εξητούντες των Κύριων ούκελα το θύσονται παντός αγαθού. Εκτόγευσαν και επίνασαν ιδέ εξητούντες των Κύριων ουκελά το θύσονται παντός αγαθού. Φρένω έρημος Ιωτίκτουσα ευθυμίσον Ιωκοδίνουσα ότι επληθύνες η τέκνα ανήρε ευσεβία φυτά εύσας, εγκρατεία εκθρέψας, εις αρετών τελειότητα, τες αυτού οικεσίες Χριστέ ο Θεός, ειρήνευσον την ζωήν ημών. Του Κυρίου δεηθώμε. Κυρίου και έλεος εφ' εφημάς δι' αυτού χάρητη
και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασία στο Τιμίου Θείων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων και εσύ στο Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρυφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Ασίου Πατρόσιμων Ευθυμίου του Μεγάλου και Καθηγητού του Σερήμου, που και την Ιεράν Θεία Μνήμη επιτελούμε, και πάντων των Αγίων, ημάς δε λέεισαι και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεών. Τον ευλογώντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Και τα δικά σας έτοιμα είναι πολλά και ευλογημένα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μην ξεχάσετε το απόγευμα, για πρώτη φορά στο ναό μας, μάλλον στην ιστορία, γίνεται η παράκληση της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η Οσία Μαρία Αιγυπτία είναι πολύ θαυματουργός Αγία. Όσοι αυτή τη στιγμή ακούτε, μπείτε μέσα στη βιογραφία της, στο ίντερνετ, να διαβάσετε τη φοβερή βιογραφία που έχει, την ταπείνωσή της, και έχουμε την ευτυχία εμείς εδώ στο ναό, αφού έζησε στην έρημο, μεγάλο στην έρημο εκεί του Ιορδάνου, μεγάλη ευλογία αυτή, μεγάλη αγία αυτή, κάνει πολλά θαύματα και όπως μας λένε μικρά παιδιά, παρουσιάζεται εδώ κάπου, έτσι λέει στους Αγίους Ισιδώρους. Γι' αυτό και το εικονοστάσιο της, το οποίο είναι πίσω από το εικονοστάσιο του Χριστού αφιερωμένο για μια θεραπεία ενός μικρού κοριτσιού που η Οσία Μαρία τη θεράπευσε τελείως, τελείως από δύσκολη ασθένεια. Γι' αυτό λοιπόν και εκτίστηκε προς τιμήν της Οσίας Μαρίας ένα εικονοστάσιο, το οποίο είναι μέσα στο βράχο, στην κυριολεξία, ένα φοβερό μέρος εδώ στους Αγίους Ισιδώρους, όπου είναι πάμπολα τάματα και πάρα πολλά κομποσκήνια, ιδιαίτερα μικρών παιδιών, μεγαλύτερων παιδιών, που ζητάνε τη χάρη και τη βοήθεια της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Προσευχηθείτε μαζί μας και εσείς ακούσετε την παράκληση και κάνετε την προσευχή σας και εμείς και εγώ και εσείς και όλοι προς την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Σπάνια αναφέρουν στην Εκκλησία αυτή την Οσία Μαρία, παρά μόνο αναφέρεται την Πέμπτη Κυριακή των νηστειών και 1 Απριλίου, η οποία εορτάζει. Και βέβαια υπάρχει εδώ στην Εκκλησία μας ένα παιδί το οποίο είναι βαπτισμένο Μαρία προς τιμήν της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ίσως είναι το πρώτο παιδί, δεν γνωρίζω άλλα παιδιά να είναι στον κόσμο βαπτισμένα στο όνομα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, το λέω αυτή τη στιγμή χωρίς να είμαι βέβαιος, αλλά το μοναδικό παιδί το οποίο είναι αφιερωμένο στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία και λέγεται Μαρία και γιορτάζει τη Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, έχει βαπτιστεί εδώ στο ναό μας κατόπιν οράματος Θείας Αποκαλύψεως της ίδιας της Οσίας, ότι αυτό το παιδί θα βαπτιστεί στο όνομα το δικό μου Μαρία. Φανταστείτε πόση χάρη και πόση ευλογία έχει αυτή η μεγάλη Αγία της Εκκλησίας μας. Και βέβαια αύριο στις 5 η ώρα συντονιστείτε με την τηλεόραση, με το Τσουκ και το Facebook του ναού μας και με τον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα και με όσους μεταδίδουν από το ναό μας, διότι στις 5 η ώρα είναι μια όμορφη, ωραία, να το πω έτσι, εκπομπή. Να το πω και έτσι, όπως θέλετε, πέστε το. Αν και δεν υπάρχουν εκπομπές εδώ στο ναό μας, αλλά υπάρχουν πνευματικά θέματα, μέσα από αυτά είναι μαγειρεύοντας στους Αγίους Ισιδώρους από τον Πατέρα Ραφαήλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να υπάρχει ένας ναός, όπως το Άγιον Όρος, όπως οι άλλα μοναστήρια, το να μαγειρεύει ένας πατέρας, ένας ρασοφόρος σε όλους εμάς και να μας δείχνει την πνευματική του τέχνη, αλλά και την επίγεια τέχνη,
μαγειρεύοντας ένα όμορφο φαγητό και σας παρακαλώ πάρα πολύ, ενημερώστε τους πάντες και τα πάντα. Μπείτε, κοινοποιήστε, κάνετε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Είναι κάτι πρωτοποριακό για το ναό μας και πιστεύω για πάμπολους ναούς, μάλλον για πολλούς ναούς ή για όλους τους ναούς, είναι πρωτοποριακό γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε ένα ρωσοφόρο με το σκουφάκι να μαγειρεύει και να μας δείχνει αυτές τις πνευματικές συμβουλές, αλλά να μας δείχνει και τα πνευματικά μαγειρέματα εντός εισαγωγικών και όλα αυτά τα οποία ξεφεύγουν τελείως από το μυαλό του ανθρώπου, από τα συνηθισμένα και πάει σε κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Από το ποστάνι του ναού μας που σας έλεγα τόσες και τόσες φορές, ακούτε, δείτε, ελάτε να γευτείτε το ποστάνι του ναού μας. Από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ στο ναό, τα ζαζαρβατικά και όχι μόνο, μπορείτε να τα απολαύσουμε όλοι μαζί εσείς και εμείς, παρακολουθώντας την αυριανή όμορφη 5 η ώρα, μαγειρεύοντας τους Αγίους Ισιδώρους με τον πατήρ Ραφαήλ. Και βέβαια αύριο το βράδυ, τι, ο αγαπημένος μας Άγιος Φανούριος, που βέβαια αύριο στην παράκληση θα κάνουμε πάλι κάτι πολύ όμορφο, όπως τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο, την εννιαήμερη προσευχή που έφερε πολλή ευλογία, έτσι δεν είναι? Ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι ενημέρωσαν εδώ στον ναό πως τους βοήθησε ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος και τους εκπλήρωσε τα αιτήματα που ήταν ποικίλα. Στον καθένα για το δικό του αίτημα βοήθησε ο Άγιος και έδεσε μια λύση. Έτσι λοιπόν έχουμε και τον Άγιο Φανούριο ή τον Άγιο Φανουράκι μας, όπως εγώ τον ελέω και τον αποκαλώ μετά τον Άγιο Δημήτριο. Είναι ο προστάτης μου, ο Άγιος Φανούριος και αυτός μαζί. Και βέβαια αύριο έχουμε την παράκλησή του και πάλι ένα κεράκι, μία πίτα, αλλά και πολλές ευχές. Σήμερα η Οσία Μαρία Αιγυπτία, Άγιο, αύριο ο Άγιος Φανούριος. Αλλά 5 η ώρα θα χτυπήσει το καμπανάκι στο τηλέφωνό σας, ντιν, 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 και εκεί θα ανοίξετε για να απολαύσουμε όλη αυτή την ομορφιά η οποία υπάρχει στους Αγίους Ισιδώρους. Και όπως έλεγα, αγαπημένοι μου, πατέρα Σταύρο, παιδί μου και γέ μου, πατέρ Αριστίδη, δόκιμε Αριστίδη και σε λίγο πάτερ, έλεγα ότι όταν ανοίξαμε το Facebook, το Τσουκ, είμαστε μόνοι μας. Και βέβαια, για φανταστείτε, λέγανε πολλοί και μάλιστα θυμήθηκα στην Αγία Τράπεζα, κοίταξε λέει, τι κάνουνε τώρα αυτοί από μοναστήρι, κοίταξε λέει, τι κάνουνε αυτοί, τι κάνουνε, τι θέλουνε να δείξουν, και τώρα και οι ίδιοι και ο καθένας από αυτούς μπαίνει η Εκκλησία μας, η φωνή του Θεού, η φωνή της Παναγίας μας και του Κυρίου μέσα στο σπίτι μας. Αυτό είναι η ταπείνωση, παιδιά μου. Διότι πρώτος ο ναός των Αγίων Ισιδώρων έκανε όλες αυτές τις ενέργειες. Και τι τους είπα, παιδιά μου, γλυκά, μη μιλάτε, μη προτρέχετε, μη λέτε τίποτα, γιατί δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή τι ο Θεός θα φέρει και ο τροχός γυρίζει. Και βλέπουμε ναούς ωραίους, περικαλείς, μοναστήρια, τα οποία φτάνει η φωνή της κάθες εκκλησίας μέσα στο σπίτι των ανθρώπων. Εγώ δεν ζήλεψα, αλλά ίσα ευχαριστήθηκα. Γιατί όσο πληθαίνουν, παιδί μου, σαν νομικός, σαν δικηγόρος, αλλά και σαν πνευματικός, οι φωνές μέσα στην εκκλησία, η εκκλησία γίνεται πιο δυνατή, πιο ισχυρή, πιο σίγουρη, πιο βέβαιη και μπορεί να σταθεί πολύ πιο εύκολα στα πόδια της. Δεν είναι όπως τις παλιές εποχές που ήταν όλα κλεισμένα χωρίς να ξέρουμε που ήταν αυτή η εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων. Από κάτω στο Λυκαβητό ο κύρ Σπύρος 35 χρόνια ήξερε την ύπαρξη του Αγίου Γεωργίου, αλλά όχι την ύπαρξη της σπηλιάς των Αγίων Ισιδώρων. Για φανταστείτε, παιδιά μου. Σας τα λέω με τόση χαρά, μια που και παρακολουθείτε τόσοι και τόσοι πολλοί άνθρωποι και δεν φεύγετε. Σας ευχαριστούμε. Δεν φεύγετε από αυτή την ομορφιά και τη χάρη της Εκκλησίας μας. Όμως
Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, προστατεύτε όχι μόνο τη δικιά μας Εκκλησία, αλλά τη μητέρα και Αγία μας Εκκλησία. Να είστε καλά. Και θα το λέω πολλές φορές, γιατί βλέποντας να μεταδίδονται από το Τσουκ πολλές εκκλησίες, θυμάμαι και χαίρομαι και γελάω, γιατί είπα σε κάποιους ανθρώπους που τότε με πλησίασαν, «Πάτερ, τι είναι αυτό που κάνετε, δεν είναι εγωιστικό?» Και τους είπα, «Μάλλον ναι, να με συγχωρείτε, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε με αυτόν το ταπεινό εγωιστικό τρόπο να μπαίνει η φωνή των Αγίων Ισιδώρων στα σπίτια μας, όχι μόνο των Αγίων Ισιδώρων, της Αγίας Μητέρας Εκκλησίας μας». Και έσκυψα το κεφάλι μου, και όταν είδα πριν από καιρό να μπαίνουν μέσα στο Τσουκ όλοι αυτοί οι ναοί, όλα αυτά τα μοναστήρια, τόσο πολύ χάρηκα που μπήκα μέσα στο ήρωα και είπα, «Δόξα σε ο Θεός». Δεν το ξέρω για αυτό, ξέρω όμως για μένα που είπα, «Δόξα σε ο Θεός». Διότι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, «Μπορεί να είσαι και καλόγερος, κοσμοκαλόγερος μέσα στην πόλη και να αγιάσεις προσφέροντας υπηρεσίες ψυχήτε και σώματι στους ανθρώπους και στο Θεό». Το κατάλαβες? Αγαπητέ μου Παπά Δημήτρη, σας παρακολουθώ πολύ συχνά από τον πρώτο εγκλισμό. Μου έχετε μάθει τόσα πολλά, ακόμα και τον τρόπο που είναι καλύτερα να μιλάω στους μαθητές μου. Χθες κατά την παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο, παρακάλεσα θερμότατα για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω εδώ και χρόνια στο σπίτι. Δεν πέρασε λίγη ώρα και είδα μεγάλη αλλαγή, η οποία ελπίζω να παραμείνει. Θα σας κρατάω ενήμερο. Δες Παπαστάβρο μου, αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια όχι δια στόματος, αλλά δια πράξεων. Σας ευχαριστούμε. Με κάνετε καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο παπά. Σας ευχαριστούμε πολύ, είστε η καινούργια μου οικογένεια. Σας αγαπώ πολύ και θέλω να με βοηθήσει ο Τίμιος Σταυρός και οι Άγιοι Σίδωροι να έρθω γρήγορα στο παράδεισό σας για να σας γνωρίσω από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πατέρα Δημήτρη. Τα λόγια που είπατε, σαν να τα λέγατε για μένα, μου δώσατε πολύ κουράγιο και δύναμη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ήθελα να πω νομικά αυτό, ότι με συνάντησε κάποιος συνάδελφος ιερέας και μου είπε, και είπε σε κάποιους ανθρώπους, πρότασε αυτούς και είπε, «Μα τι, διαφημίζει τα θαύματα ο πατήρ Δημήτριος?» Μ' ακούτε, υπάρχει ο κόσμος που ακούει. «Διαφημίζεται», λέει, «τα θαύματα διαφημίζει ο πατήρ Δημήτριος?» «Όχι», του λέει μια κυρία, «διαφημίζει τη χάρη του Θεού και ενώνει όλους εμάς για τη χάρη του Θεού. Ο παπάς Δημήτρης δεν είναι τίποτα, ένα απλό παπαδάκι είναι. Όλοι πρέπει να τον στηρίξετε», του λέει αυτή η κυρία, «Αγία ψυχή. Όλοι πρέπει να είστε ένα σώμα, μια ψυχή. Ουχή κατηγορίες, ουχή συκοφαντίες, ουχή ζήλιες, ουχή φθόνους, αλλά αγαπήσουμε να λύλους ή να ενομονία ομολογήσουμε». Και μου γράφει ένα γράμμα, «Πάτερ Δημήτρη, ξέρετε γιατί όλοι εμείς σας αγαπάμε? Γιατί είστε ελεύθερος άνθρωπος, Παπασταύρο μου, και μιλάς ελεύθερα. Δεν κρύβεσαι, ούτε κουτσοπολεύεις πίσω από τους ανθρώπους κάτι. Με έχεις ακούσει ποτέ? Μέχρι που να ζω, παιδί μου, ούτε θα με ακούσεις ποτέ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο ή αυτό που λέγεται, πώς λέγεται αυτό, τιμημένο ράσο. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό φωνάζω». Θα μου πείτε, «Πάτερ, τι φωνάζετε τώρα?» Έτσι απλά σκέφτηκα και σκέφτομαι πολλά πράγματα. Γιατί ο πρώτος συκοφαντείται, ο πρώτος διώκεται, ο πρώτος λαχτίζεται, στον πρώτο πετάνε λάσπη. Γιατί ο πρώτος δεν βλέπετε. Οι επόμενοι δεν τρώνε τίποτα, γιατί ήδη ο πρώτος έχει στρώσει
όλο το χαλί για τους επόμενους. Και είμαι περήφανος, όχι για μένα, προς Θεού. Ούτε κάνω τον καλόγερο, ούτε κάνω τον Άγιο, ούτε τον Μάγο, ούτε τίποτα. Την ψυχή μου θέλω να σώσω. Και δεν με ενδιαφέρουν, διότι πριν από όλα αυτά ο Τίμιος Σταυρός τον είχα στα χέρια μου 30 περίπου χρόνια, χωρίς να τον ξέρει κανένας. Αντέχεις εσύ 30 χρόνια να κρύβεις ένα σύμβολο χωρίς να το ξέρει κανένας? Δεν αντέχεις. Εδώ γίνεται κάτι, μια μυροβλησία, εικόνωση, οτιδήποτε, και βγαίνει αμέσως στη φόρα. 30 χρόνια και πλέον κρατούσα τον Τίμιο Σταυρό στα χέρια μου χωρίς να ακουστεί τίποτα, από στόμα σε στόμα, και ο Θεός με ρύμνησε. Παιδιά μου, αγαπητοί μου, διαμέσου ενός θαύματος από έναν δημοσιογράφο που είχε έρθει εδώ, και εκείνη τη στιγμή η Βαρβάρα έλεγε το όραμά της και το θαύμα της, και έτσι διαδόθηκε, όχι από μένα, αλλά ο Θεός επέτρεψε να διαδοθεί για να γίνει καλά και η Φανή Παπασταύρου. Αν δεν άκουγε η Φανή, αν δεν άκουγε η Μαρία, αν δεν άκουγε η Χρυσούλα, αν δεν άκουγε ο Περικλής, αν δεν άκουγε ο Γιάννης και ο καθένας τα θαύματα του Σταυρού, τότε αυτοί θα ήταν ακόμα στο καροτσάκι και δεν θα είχαν σηκωθεί. Ο Θεός επέτρεψε. Και τι λέω πολλές φορές? Και θρίξ εκ της κεφαλής ουμή απόλυτε. Γι' αυτό με πιάνει το παράπονο και λέω πολλές φορές, όταν τους είπα, περιμένετε να δούμε, είναι αλήθεια αυτός ο Σταυρός? Τι φωνάζετε στην αρχή? Περιμένετε, περιμένετε λίγο, λίγο, λίγο. Και τελικά δεν ήταν ένα και δύο και χίλια θαύματα. Χιλιάδες αναρρύθμιτα θαύματα, ανά όλο τον κόσμο. Ορατά πλέον στα μάτια των ανθρώπων. Όχι προς διαφήμιση, αλλά προς ωφέλεια ψυχών, ψυχής, και προς το δικό του θαύμα που βλέπει του αλουνού το θαύμα. Γιατί το κάθε ένα σπίτι πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην πάσχει ασθένεια. Είτε είναι πνευματική, είτε είναι σωματική. Γι' αυτό πολλές φορές, παιδί μου, με παίρνει το παράπονο και λέω, και μου έλεγε ένας γέροντας Άγιος, κράτα, Πάτερ Δημήτριε, την ελληνική σημαία και την ορθόδοξη ψηλά, μην την κατεβάζεις ποτέ, διότι αυτή τη σημαία θα την υψώσουν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Και τώρα, μέσα από το Τσουκ και το Facebook, έχουν υψωθεί και άλλες σημαίες, και άλλοι άνθρωποι πονεμένοι τρέχουν να ανακαλύψουν πού εστί ο Θεός, πού εστί η χάρη του Θεού, για να σκύβουν και να παρακαλούν, όχι να ακούν τα μηνύματά μας, αλλά να παρακολουθούν και να προσεύχονται για τη Θεία τους Λειτουργία. Γιατί ο κάθε παπάς είναι Άγιος εν ώρας Θείας Λειτουργίας. Συνομιλεί, άσχετα πως εμείς δεν το βλέπουμε, με τους αγγέλους, και ύπταται, άσχετα που εμείς δεν ξέρουμε να βλέπουμε πως ύπτανται ο κάθε ιερέας. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι, ένε και το ονοματός μου, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και στο τέλος, παιδί μου γλυκό, συμπληρώνει, χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν το ουρανό. Αμήν. Πάτερ Δημήτρια και πατέρες, είμαι πολύ χαρούμενη. Χθες πήγα στον καρδιολόγο για επανεξέταση στο πρόβλημα που έχω στην καρδιά. Δίδυμες, έκτακτες συστολές στην καρδιά, παρολίγο να κάνω χειρουργείο τον Ιούλιο. Προσευχήθηκα στον Τίμιο Σταυρό και στους Αγίους Ισιδόρους που σας παρακολουθώ κάθε μέρα, και άρχισα να πίνω 3 σταγόνες από το λαδάκι που πήρα όταν ήρθα το καλοκαίρι από το ναό, κάθε μέρα μαζί με αντίδωρο και αγιασμό. Χθες πήρα τέτοια χαρά. Το καρδιογράφημα βγήκε πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ
ο Θεός να σας δίνει υγεία και ευλογία. Δεν ξέρω ό,τι θα έκανα χωρίς εσάς. Όταν με το καλό μπορέσω να έρθω, θα σας πάρω μια μεγάλη αγκαλιά. Σας στέλνω τις φωτογραφίες από το καρδιογράφημα. Πάτερ Σταύρο, μπορεί κάποιος να πει τίποτα? Όταν οι άνθρωποι αυτοί μας στέλνουν και τα ιατρικά δεδομένα, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μία πολύ ωραία, η Παναγία βοήθειά μας, ο Άγιος Άνθυμος, Παναγία Αγιογαλούσενα, πολύ ωραία. Η Παναγία η Μερτιδιώτησα, πολύ ωραίες εικόνες. Μου στέλνετε το γέροντά μου. Και σας ευχαριστώ πολύ. Τεράστια μορφή. Εύχομαι παιδιά μου, πνευματικά παιδιά του γέροντα, να μου στέλνετε φωτογραφίες του, να μου στέλνετε θαύματά του σε εσάς, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε μέσα από αυτή τη γη και τη ζωή που ζούμε μια τεράστια πνευματική δύναμη που πέρασε από αυτή τη ζωή. Father Anthony Morfesis, ο πνευματικός μου γέροντας, με τα μάτια μου είδα, παιδιά μου, να είναι στο καροτσάκι παράλυτος και να το ακουμπάει Παπασταύρο μου τα χέρια στα γόνατα και να του λέει σήκω πάνω, είσαι υγιής, και τον σήκωσε πάνω τον άνθρωπο και ήταν η κάμερα του Μπουγιουκλάκη εκεί, του καναλιού 29. Είδα με τα μάτια μου τυφλό να βλέπει, είδα με τα μάτια μου κοφό να ακούει. Έπαθα σοκ και είπα, αξίωσέ με Χριστέ μου να μοιάσω σε αυτό το γέροντα λίγο στη σκιά του. Μία ωραία φωτογραφία και μία τελευταία, ο Άγιος Ευθύμιος. Βράδυ 6:30, εσπερινός και παράκλης στην Ουσία Μαρία την Αιγυπτή. Και αύριο στον Άγιο μου Φανούριο. Με συγχωρείτε για τη συγκίνηση μου, απλά αν γνωρίζατε αυτό το γέροντα, δεν θα θέλατε ποτέ να φύγετε από κοντά του. Χωρίς γένεια, με μια καρδιά πολύ μεγάλη στην Αμερική, χιλιάδες αναρρύθμιτος κόσμος, είδα με τα μάτια μου τη χάρη του Θεού πάνω του και ένιωσα τη χάρη του Θεού να μου τη μεταλαμπαρδεύει, ακουμπώντας με το χέρι του στο κεφάλι μου. Μην πείτε τίποτα ακόμα, γιατί στη συνέχεια θα μιλήσει ο Θεός, μόνο ο Θεός. Και όταν αγαπάς, παιδί μου, έναν Άγιο που φεύγει από τη ζωή, ο Άγιος περιμένει να ολοκληρωθεί η αγάπη σου για Αυτόν, για να αρχίζει να παρουσιάζει τα της γης αυτά που παρουσίαζε όταν ήταν εν ζωή. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό όλα τα πνευματικά παιδιά του γέροντα από την Αμερική και από όλο τον κόσμο να στείλουν φωτογραφίες, θαύματα εν ζωή και τη δικιά της ζωή. Έχω το βιβλίο του, το οποίο κάποια στιγμή θα γίνει ανάγνωσμα σε μία εκπομπή από τον νομικό μας, τον δικηγόρο μας, τον Αριστίδη,
όπου θα σας διαβάσει σε μεθεπόμενες εκπομπές και θα μιλήσουμε για αυτή τη μορφή, γιατί πρέπει να γνωρίζετε τι πέρασε από αυτή τη ζωή και πόσο Άγιοι Πατέρες έχουν περάσει από αυτή τη ζωή και έχουν μείνει στην αφάνεια. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι, με έναν στεναγμό χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας, με όλη μου την αγάπη, ο Θεός μαζί μας, καλή σας ημέρα. Σ' αγαπητά τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδωρικάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδωρών δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Εγκυκλοπαίδεια Μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ηρίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον επί ονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε.